μεγάλο είναι το μέτωπο. Με τη βοήθεια του Τάσου Δημόπουλου βλέπετε ότι υπάρχει ένταση αυτή τη στιγμή μέσα στο δάσος με τα μάτια τους νεαρούς και από την άλλη δείτε την άβρα. Νέο μέτωπο εδώ ακριβώς μπροστά δίπλα στα αυτοκίνητα. Η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου. Δύο ανθρώπους τραυματισμένους τώρα τους έχουν ρίξει κάτω. Τους χτυπάνε τα ΜΑΤ. Οργισμένοι κάτοικοι επιτίθενται στους αστυνομικούς. Εκείνοι απαντούν με ρήψη δακρυγόνων και το σκηνικό επαναλαμβάνεται. Κι άλλοι ήρθαν πίσω. Άνδρες των ΜΑΤ έχουν παραταχθεί πίσω από το όχημα νερού προκειμένου να ανεφοδιαστούν. Βάση του νόμου και του ελληνικού συντάγματος θα ήρθε ο νόμος. Ομάδα νεαρών έχει σπάσει κλούβα της αστυνομίας. Κάποιοι καταγγέλουν ότι κατά τη διάρκεια των επεισοδίων χρησιμοποιήθηκε όπλο και υπήρξε τραυματισμός διαδηλωτή από σφαίρες. Άδειασαν μία γεμιστήρα. Κοιτάξτε, με σφαίρες κανονικές. Συνολικά 43 αστυνομικοί τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους 2 σοβαρά και 10 πολίτες. Στη Λέσβο, δημόσιες υπηρεσίες, σχολεία και επιχειρήσεις κατέβασαν ρολά σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη δημιουργία κλειστών κέντρων, αλλά και για τα εκτεταμένα επεισόδια στο νησί. Λοιπόν, πάμε να δούμε ποια είναι τώρα η κατάσταση στη Λέσβο. Συνδεόμαστε με τον απεσταλμένο μας, τον Αλέξη Κουβέλη. Αλέξη, εκρηκτικό το κλίμα, συγκρούσεις, τραυματισμοί και από τις δύο πλευρές.